Γεια σας, καλησπέρα. Είμαστε η Big Bang Theory. Για όσους δεν καταλάβατε, για όσους γενικά, η Μαβιάννα, η Πέννη, η Άννα και η Ναταλία. Σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για σειρές. Ξένες. Από τις πιο ενδιαφέρουσες ή που εμείς θεωρούμε πιο ενδιαφέρουσες βασικά. Και με τι θα ξεκινήσουμε? Με το Big Bang Theory, προβλώς. Λογικό. Είναι 7 σεζόν, 148 επεισόδια και είναι η κλασική σειρά. Καλά, είναι τόσο κλασική βασικά. Γι' αυτό έχει και τόσο επιτυχία στην Αμερική. Γιατί είναι μια παρέα φυσικών, δηλαδή δεν έχει να κάνει με κούκλους, μοντέλα και τέτοια. Δεν είναι όλοι φυσικοί. Είναι επιστήμονες. Είναι δύο φυσικοί, ένα αστροφυσικό και ένα μηχανολό μηχανικό. Whatever και μια ξανθιά. Ξέρεις και μια ξανθιά. Που μένει απέναντι. Που ήθελε. Έχει το όνομά μου, νομίζω. Ναι, Πέννη τη λένε. Μετακομίζει λοιπόν αυτή απέναντί του. Ωραία. Ναι, και εκείνοι την ακολουθούν πολλές φορές σε ό,τι κάνει, μαθαίνουν από τη ζωή της. Εκείνη ερωτεύεται έναν τώρα στο φυσικό. Τον Λέοναρντ. Βασικά αυτός της πέτυχε. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Και πιστεύω ότι έχει τόση επιτυχία λόγω του Σέλντον. Ναι, παιδιά, ο Σέλντον είναι πολύ αγαπημένος χαρακτήρας. That's my seat. Ο Jim Parsons. Και στην πραγματικότητα είναι. Έχει αυτό το σαρκαστικό λίγο, λένε. Βέβαια είναι λίγο ψυχαναγκαστικό, λίγο τρελό. Απλά δεν είναι συμβατικό. Ναι, δεν είναι συμβατικό, είναι τρελό. Και γιατί λατρεύω αυτή τη σειρά. Ξέρεις, κάθε Σάββατο και Κυριακή κλασικά είναι μετά τα φιλαράκια. Πω, ναι, το είχα ξεχάσει αυτό. Από εκεί την έμαθα βασικά. Γι' αυτό λοιπόν και εμπνευστήκαμε το όνομά μας. Και λένε και ότι στην Αμερική, εγώ από ό,τι έχω δει, έχει από τα μεγαλύτερα ratings, ξέρω εγώ. Τη βλέπουν πάρα πολύ. Έχει 8,7 στα 10, οπότε σύμφωνα με το IMDb. Ναι. Ας ακούσουμε το λίγο μπαλάφα τώρα, τον πυροσβεστήρα. Ήρθαμε λοιπόν ξανά μετά από αυτό το ωραίο τραγούδι. Τέλειο τραγούδι. Ναι, και θα πούμε για μια πολύ αγαπημένη σειρά. Αυτή είναι κλασική. Παρένθεση. Παρένθεση για τον Μπαλάφα, ότι όλα αυτά τα τραγούδια που γράφει είναι όντως που συμβαίνουν στη ζωή του. Δηλαδή, ο πυροσβεστήρας τώρα ήταν όλα αυτά του είχαν τύχει, ας πούμε. Καταλάβατε. Είναι πολύ θεός. Είναι πώς λέγεται αυτό που γράφεις με την εμπειρία σου? Βιογραφία. Αυτό όχι, δεν νομίζω να είναι αυτό. Δεν είναι βιογραφία, παιδιά. Δεν είναι βιογραφία, Μπένι. Ποια σειρά θα μας λέει? Τα φιλαράκια, ποια άλλη? Αυτή είναι κλασική σειρά. Τα αγαπώ, παιδιά. Είναι ο λόγος που η Ναταλία καθίστε. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Είναι λόγος που θα αλλάξουμε κάποιες ώρες για κάποια προγράμματα που θα συμμετέχουμε. Και θα προσαρμόσουμε ανάλογα με το φιλαράκι. Ωραία, μην το έχω συγκρίσει κουρκουλάκι σε αυτό. Να σημειωθεί ο τσακωμός των κοριτσιών ότι μοιάζω με Τζένιφερ Άνιστον. Που εγώ λέω ότι μοιάζει. Είμαστε εδώ η Τζένιφερ Άνιστον, η Λάνα και δύο κοινές συνητές. Ναι. Τι να πούμε για τη σειρά? Να πούμε ότι είχε μεγάλη διάρκεια. 10 χρόνια έτσι. Ναι, ναι. 10 χρόνια σειρά. Ότι είχε πολύ μεγάλη κριτική και αυτή. Δηλαδή είχε 9 στα 10. Δηλαδή σημαίνει ότι την παρακολούθησαν πάρα πολλά άτομα. Και εξαιτίας από αυτή τη σειρά έχουν βγει πάρα πολλές που τις μοιάζουν. Είναι ίδιες, ας πούμε. Για το χάμε τη ρομάδα που θα πούμε στη συνέχεια. Ναι, ναι. Όλοι μοιάζουν πάρα πολύ. Έτσι, μια μεγάλη παρέα. Ναι, επίσης, μια παρέα. Ναι. Ξέρεις, στην Αμερική, στο Μανχάταν. Αγαπημένοι χαρακτήρες. Πολύ αγαπημένοι όλοι τους. Παιδιά, εγώ πάλι δεν έχω δει πολλά επεισόδια. Παιδιά, δεν έχω δει τελευταίο κύκλο, δεν θέλω να το αποδεχτώ. Έχω δει τελευταίο επεισόδιο, δεν έχω τελευταίο κύκλο. Έχει 9 σεζόν. Πρότυπα γενικά. Γίνεται πολύ ενδιαφέρον όταν η Μόνικα τα φτιάχνει με τον Τζάτλερ. Είναι οι πρωταγωνιστές, είναι 5 άτομα. Είναι μια παρέα, δεν έχουμε πει την υπόθεση. Είναι 6 ατόμων, έτσι. Είναι 3 αγόρια και 3 κορίτσια. Κάποιοι από αυτούς μένουν απέναντι. Τους χωρίζει ένα διάδρομος δηλαδή. Και ο άλλος συνήθως έχει οικογένεια, είναι χωρισμένος. Και η άλλη και είναι γενικά προς τους δρόμους. Τραγουδάει με κιθάρα και όλα αυτά. Συνήθως χωρισμένος. Και φυσικά στο τέλος τα ψιλοφτιάχνουν μεταξύ τους. Ναι, έχει το κλασικό της ξένης σειράς, τα γέλια από πίσω κάθε φορά. Σαν να είναι το κοινό και να λέει ένα καθεστείο. Και... ξέρετε τι είναι αυτό. Αυτό ενοχλεί πάρα πολύ. Ενώ εγώ το λατρεύω, δεν ξέρω. Και εμένα μου αρέσει. Ναι, είναι πετυχημένο όμως. Ναι, ξέρω εγώ. Εντάξει, ναι, πάρα πολύ καλή σειρά, έτσι. Ξέρετε αυτά τα γέλια τι είναι? Τι? Έχουν πει τι είναι αυτά τα γέλια. Ναι, μα η Άννα πάει γέλια να κρατάει τι ιστορίε. Ναι, είναι κινηματογραφημένα, μαγνητοσκοπημένα, τη δεκαετία του 50, α πούμε. Ναι, βασικά έχει πάρει χρυσή σφαίρα. Ναι, έχει πάρει μια χρυσή σφαίρα. Ναι, 10 χρόνια όλη την ώρα βραβεία θα βρουν. 58 άλλα βραβεία. Βασικά δεν βρήκα ακριβώς. Η Τζένιφερ Άνιστον ήταν χαρακτηριστική για τα hairstyles που είχε. Κάθε φορά, σε κάθε χρονιά, την αντέγραφαν όλοι. Δηλαδή, ήταν για τα μαλλιά της αυτή η γυναίκα. Έτσι όπως τα έβαφε και έτσι όπως κορευόταν. Και επίσης ότι όλη αυτή η ηθοποίηση τους έχει στιγματίσει, πιστεύω, αυτή η σειρά. Δηλαδή, όταν δεις τον Τζόι στον δρόμο, δεν θα πεις «Α, και το όνομα του ηθοποιού που δεν το ξέρω». Θα πεις «Α, ο Τζόι». Δεν το ξέρει κανένα. «Α, ο Τζόι». Αυτό σου λέω, ναι.
Ναι, αλλά αυτό είναι κακό όταν συμβαίνει στον ποιού σου. Ξέρω εγώ πέρα από την Τζένιφερ Άνιστον. Γιατί έχω θεά, έχω που δεν την έχει στιγματίσει τόσο πολύ για να τη λέμε Ρέιτσελ. Τη λέμε Τζένιφερ Άνιστον. Η Μόνικα, τι λέμε Μόνικα. Προσωρινά είναι καλά, αλλά πιο μακρακρόθεση. Πολύ... Ναι. Σε πολλά άλλα και άμα. Βασικά αυτή η Τζένιφερ Άνιστον έχει παίξει και σε διάφορα. Οπότε... Σε πάρα πολλά. Ναι, γι' αυτό δεν τη θυμόμαι σαν Ρέιτσελ. Ενώ ξέρω εγώ να τη θέσει με ποιον. Με τον Ρόζ. Εγώ τον Ρόζ δεν τον έχω ξανά. David Schwimmer. Κάπως έτσι τον λένε. Δεν τον έχω ξανά. Έτσι τον λένε. Γενικά, ναι. Έχει. Στιγμα... Α, βασικά ο Τζόι νομίζω είχε κάνει μετά δική του σειρά, δεν είχε κάνει. Ναι, τον Τζόι, που ήταν αποτυχία. Ωραία. Αποτυχία ήταν. Δεν μου άρεσε. Το έδειχνε το Σάββατο με το φιλαράκι. Εγώ γέλαγα με τον Τζόι. Τέλος πάντων, και όταν ήταν τα επεισόδια που παντρευόταν ο Ρος με την Έμιλι και δεν παντρεύτηκαν, ταυτόχρονα παντρευόταν. Όχι. Όχι όταν παντρευόταν με την Έμιλι, όταν παντρευόταν ο Ρος με την Τζένιφερ Άνιστον στη σειρά, Rachel. Με την Ρέιτσελ. Παντρευόταν η Μόνικα με τον Ντέιβιτ, αλλά όχι τον Σουίμερ με τον δικό της, τον άντρα της. Ωραία. Α, στην πραγματικότητα. Δεν καταλάβαινε το σημείο τι έλεγες τώρα. Ναι. Αυτά από τα φιλαράκια. Αυτά. Έτσι. Τι θα ακούσουμε, θα ακούσουμε. Προετοιμαζόμαστε για την επόμενη σειρά που θα ακούσουμε και θα ακούσουμε το Hall of Fame από το Glee. Γιατί είναι η επόμενη σειρά. Ναι. Θα πούμε. Ωραία. Ας ακούσουμε. Επιστρέψαμε, ακούσαμε το Hall of Fame από το Glee. Το Glee είναι άλλη μια κλασική αμερικανική σειρά που έχει ξεκινήσει, είναι πολύ πρόσφατη, δεν είναι παλιά όπως τα φιλαράκια που αναφέραμε πριν. Πρόκειται για ένα λύκειο στο Ohio που έχουν ξεκινήσει μια τη χοροδία τους, η οποία θεωρείται ότι είναι στον πάτο της κοινωνικής τάξης, γι' αυτό όλη την ώρα τους λούζουν με γρανίτες οι ισχυροί που παίζουν στο... Που παίζουν φούτμπολ και τέτοια. Η ομάδα ποδοσφαίρου μας ωραία. Ράγκμπι βασικά συνήθως στα αμερικάνικα. Α, συγγνώμη. Στο συγκεκριμένο. Εξελίσσεται και ένα love story μεταξύ του Φιν, ο οποίος πέθανε σε πολύ νεαρή ηλικία από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Κλασικά. Κλασικά, λέει. Κλασικά, όλο από εκεί πέθανε. Εντάξει. Τέλος πάντων, ναι. Ξεκινάει και αυτό το love story που είναι και στην πραγματική ζωή, από ό,τι λένε, με την πρωταγωνίστρια η οποία πραγματικά έχει από τις καλύτερες φωνές που έχω ακούσει η Ρέιτσελ. Άλλη μια Ρέιτσελ. Παρένθεση! Η Ρέιτσελ του Γκλι, υποτίθεται ότι ο χαρακτήρας της, οι γονείς της, την ονόμασαν έτσι από την σειρά τα φιλαράκια. Είχαν, λέει, τρέλα με τα φιλαράκια και την ονόμασαν Ρέιτσελ. Και την ονόμασαν Ρέιτσελ. Κάνε και διαδοχή. Αλήθεια, το είδα στο τέτοιο. Ξαναβλέπω το δεύτερο κύκλο γι' αυτό. Ναι, δεν το ξέρετε αυτό. Όχι, δεν το βλέπω Γκλι. Και τέλος πάντων, ότι. Με αφορμή τη χοροδία αυτή που συμμετέχουν αυτά τα παιδιά και βρίσκουν μια ευκαιρία να εκφράσουν το εσωτερικό τους κόσμο, επειδή είναι πιο εσωτερική, ας πούμε, και είναι αυτό που είπες στο πάντη. Ναι, είναι, πρόκειται και για σειρά ρατσισμού, γιατί είναι, ας πούμε, είναι έγχρωμη, είναι, ξέρω εγώ, πιο... Με άλλο σεξουαλικό προσανατολισμό. Ναι. Επίσης, musical, όπως είναι φανερό την musical. Είναι πολύ καλό αυτό, ότι χρησιμοποιείται μια σειρά που έχει τόση τηλεθέαση. Μπορούν να περάσουν τέτοια μηνύματα. Ναι, όντως. Είναι και ωφέλιμο και είναι και. Κάνουν πολλά. Δεν ξέρω και πολλά, αλλά ξέρω ότι κάνουν πολλά covers από. Ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Τα covers είναι καλών τραγουδιών. Δεν είναι συνήθως. Δεν είναι, ας πούμε. Ξέρω αυτή που ακούσα. Ναι, αλλά αυτό είναι πιο πρόσφατο. Κάνουν doors, κάνουν παλιά συνέχεια. Ναι, και είναι και ωραία, είναι ωραία τραγούδια. Και, και πολύ ωραία covers. Δηλαδή. Και όλων των ειδών, δεν υπάρχει, ας πούμε, πρέπει να έχει πέσει δουλειά από πίσω. Ναι. Κάτι. Είναι ό,τι τραγούδι υπάρχει, οποιοδήποτε είδος, το παίρνουν, το κάνουν και το κάνουν πολύ ωραίο cover. Ναι, ναι, και συμμετέχουν συνέχεια σε διαγωνισμούς που βλέπουμε και αν κάνει όχι και έχουν και ένα πολύ αφοσιμένο καθηγητή. Που τα ξέρει. Είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Αυτά για τον Glee. Αυτά για τον Glee και πάμε στο επόμενο τραγούδι. Blue Monday. New Order. Ας το ακούσω. Και ακούσαμε Blue Monday από τους New Order, πρώην Joy Division, που μόλις πέθανε ο κεντρικός τραγουδιστής, το ονομάστηκαν έτσι, γιατί πολλοί δεν το ξέρουν και εγώ σοκαρίστηκα πραγματικά όταν το έμαθα. Και Blue Monday, μελαγχολική Δευτέρα. Ναι, η προηγούμενη Δευτέρα κάθε χρόνο λέγεται ότι είναι η πιο μελαγχολική Δευτέρα του χρόνου, γιατί έχει σχέση ότι με τα New Year's Resolutions κάθε χρόνο, ότι δεν τα πραγματοποιεί κανείς. Μετά από 22 μέρες από την πρωτοχρονιά, κανείς δεν τα πραγματοποιεί, οπότε ξέρω εγώ είναι όλοι πιο. Μελαγχολία. Δεν ξέρω γιατί, αλλά το έχω διαβάσει ότι είναι η πιο μελαγχολική Δευτέρα. Τέλος πάντων. Πιστεύω ότι καμία δεν θυμάται αν είχε μελαγχολία. Γενικά κάθε Δευτέρα δεν είναι και η πιο χαρούμενη. Ναι, ισχύει πρώτον αυτό. Αλλά ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε την επόμενη σειρά που είναι το Suits. Που την αγαπώ, παιδιά, αυτή τη σειρά. Λοιπόν, την ξεκίνησα πριν λίγο καιρό. Την ξέρω μόνο εγώ, άρα γι' αυτό τη λέω εγώ. Παιδιά, αυτή η σειρά είναι τέλεια. Είναι πολύ πρόσφατη και αυτή ξεκίνησε το 2010, νομίζω. Έχει τρεις κύκλους. Ο οποίος έχει τελειώσει τώρα από το καλοκαίρι
Και περιμένουμε το καινούργιο επεισόδιο τον Απρίλιο. Δεν ξέρω τι γίνεται στην Αμερική με τις σειρές και πάει έτσι το πρόγραμμα, αλλά έτσι πάει, ναι. Πρόκειται για μια πολύ γνωστή δικηγορική εταιρεία στο Μανχάταν. Γενικά οι σειρές ωραίες είναι στο Μανχάταν. Εκτός των Game of Thrones. Πού είναι, κάπου στο μέσα. Δεν ξέρω. Στο Westeros. Ναι, ναι. Και λοιπόν, πρόκειται για αυτή τη μεγάλη δικηγορική εταιρεία. Και ο πιο γνωστός δικηγόρος εκεί, που είναι το δεξιχέρι της Διευθύνων Σύμβουλος, η οποία είναι πολύ καλό να αναφέρουμε ότι είναι γυναίκα και είναι και χρωμή, που είναι πάρα πολύ καλό αυτό για το ρατσισμό, γιατί χρόνια πριν δεν θα τα είχε καταφέρει, υποτίθεται, μια γυναίκα να φτάσει τόσο ψηλά σε μια δικηγορική εταιρεία. Και αυτός ο Χάρβι Σπέκτορ, ο καλύτερος δικηγόρος που έχουν, ο οποίος είναι κούκλος. Κούκλος. Παρένθεση. Είναι κούκλος. Ποιος το ποιος. Τι. Ποιος το ποιος. Είναι ο Γκάμπριελ Ματ. Ο οποίος μοιάζει με τον Μπέκαμ σε καλύτερο. Παιδιά, α, υπάρχει και καλύτερο. Και η σειρά λέγεται Suits, γιατί έχει συνέχεια πολύ ωραία κουστούμια, ξέρεις, σακάκια και τέτοια. Yeah. Δηλαδή, ο Χάρβι Σπέκτορ είναι πολύ οπαδός τους. Δηλαδή, βλέπει ένα καλό κουστούμι και λέει, αυτό είναι καλό κουστούμι. Και τον βλέπει συνέχεια να είναι με στην πένα, ας πούμε. Πένα. Αυτό είναι πένα. Καλό κουστούμι. Με στην πένα. Okay. Δηλαδή, ναι, γι' αυτό λέγεται έτσι. Γιατί έχει να κάνει. Λένε συνέχεια για κάποια κουστούμια. Τώρα το ναι, και ξέρει πολύ ωραίες γραβάτες και αυτά. Και η υπόθεση που το κάνει τόσο ενδιαφέρον είναι ότι έρχεται ο Μάικ Ρος, ένας νέος, ο οποίος δεν είναι δικηγόρος, αλλά είναι πολύ ευφύης. Δηλαδή, μπορεί να κοιτάξει μια σελίδα και να στην πει κατευθείαν. Δηλαδή, έχει φωτογραφική μνήμη και είναι πανέξυπνος. Οπότε δεν έχει περάσει το Harvard, γιατί έδινε πανελλήνιες τις αντίστοιχες δικές μας στα SATs στους άλλους. Κατάλαβε. Δηλαδή έκανε ότι είναι άλλος για να περνάνε σε κάποια σχολή. Ναι. Τον πληρώνανε. Τον έπιασε η κόρη του Πρίτανη. Δεν τον πληρώνανε, ξέρεις, και έτσι έβγαζε τα λεφτά του. Και τον έπιασε η κόρη του Πρίτανη και δεν τον βάλανε στο Harvard που ήθελε να γίνει δικηγόρος. Οπότε μετά από χρόνια τυχαία πηγαίνει σε μια δικηγορική συνέντευξη του Harvey Specter που έψαχνε βοηθό και αυτός εκπλήσεται από το πόσο έξυπνος είναι και τον προσλαμβάνει. Και έτσι ξεκινάει. Και έτσι ξεκινάει, ναι, αυτή η σειρά και έχουμε όλη την ώρα υποθέσεις δικηγορικές. Παιδιά, είναι φοβερό, σας λέω. Και όλη την ώρα λένε για ταινίες και τέτοια. Είναι πάρα πολύ καλή σειρά. Δηλαδή δεν έχει συνοχή. Ναι, ναι, δηλαδή μπορείς να βλέπεις ξεχωριστό επεισόδιο κάθε φορά. Αχ, είναι περίπου. Σαν ιατρική σειρά με υποθέσεις. Όπως είναι το Dr. House, ας πούμε. Βασικά σου έχουν άλλη υπόθεση. Σαν το Court Case που βάζεις στο Star. Είναι ένα βασικό μοτίβο από πίσω. Ναι, περίπου. Που ξέρεις, συνεχίζονται κάτι love stories και τέτοια. Και είναι και η φοβερή γραμματέα του Harvey. Η οποία είναι και καλά η καλύτερη μέσα εκεί γραμματέας που τον βοηθάει και παλιά είχαν σχέσεις, αλλά τις διακόψανε λόγω επαγγελματισμού και στην πραγματικότητα είναι φίλη, η Ντόνα. Και αυτή η σειρά είναι τέλεια, παιδιά. Ωραία. Να αρχίσετε να τη βλέπετε, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ακούσουμε για το Harvey. Άστο. Ωραία. Και θα ακούσουμε το Are You Gonna Be My Girl? Jet. Jet. Ναι. Επόμενη σειρά είναι Two and a Half Men. Αυτή είναι πολύ ωραία, εγώ έχω να πω. Αυτή την ξέρεις, Πέννη. Την ξέρω πολύ. Όχι, παιδιά. Ούτε η Πέννη φυσικά δεν έχει καμία σειρά. Όχι, έχω δει τον Χαλμένο, κορίτσια. Έχει δει δύο επεισόδια. Όχι, δεν έχω δει δύο επεισόδια. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία σειρά, πολύ γνωστή. Πιστεύω και αυτή έχει... Νομίζω ότι έχει τόση επιτυχία όσο έχει και το Big Bang Theory. Έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Μπορεί πολύ παραπάνω. Λένε ότι ο Τσάρλι είναι σε κάθε επεισόδιο πόσες χιλιάδες έπαιρνε. Δεν θυμάμαι, εκατομμύρια. Εκατομμύρια και είναι από εκατομμύρια. Μέχρι να τον απολύσουν, επειδή δεν τα πήγαινε καλά με τους συνεργάτες. Επειδή έπινε πολύ, ήταν αλκοολικός. Και δεν μπορούσε να. Έχει δηλώσει ότι δεν είναι για όλους η αποδοξίνωση. Και συνεχίζει να πίνει ακάθεκτο. Και είναι πολύ. Δεν μπορούσε να διαβάσει τα λόγια του, δεν ήξερε τι έκανε, ξέρεις. Και τον αντικαταστήσανε στον. Με τον Άστον Κούτσερ. Με τον... Α, Θεός. Θεός είναι ο Άστον Κούτσερ. Εντάξει, παιδιά, εμένα μου αρέσει ο Άστον Κούτσερ. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Εντάξει, εσωτερικά είναι και καλό το οποίο είναι, ρε παιδί μου. Είναι και ωραίο είναι... άντρα. Κάποιοι είναι αντικατάστατοι. Να πούμε και για την υπόθεση. Ναι, παιδιά, και είναι και υπόθεση. Ναι. Είναι ο Άλαν και ο Τσάρλι, δύο αδέρφια δεν είναι. Είναι. Είναι, δεν είναι. Και ο Άλαν έχει και έναν γιο. Και ζουν όλοι μαζί σε ένα σπίτι. Είναι... Χωρίς τη γυναίκα του άλλου, είναι χωρισμένη. Γενικά χωρίς γυναίκα. Τραγικά δηλαδή είναι. Τον έχει πετάξει στο δρόμο. Τόσο καλά. Ναι. Και είναι τρεις εργέννητες μόνοι τους, δηλαδή τα βγάζουν πέρα. Εργέντες, ο Τσάρλι κάθε μέρα φυσικά. Εντάξει. Ναι, είναι μόνιμα πιωμένος και προσπαθούμε να δούμε τη σχέση τους των δύο αδερφών. Ναι, είναι βασικά κυρίως αυτό μας δείχνει, τη σχέση των δύο αδερφών, οι οποίοι είναι τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες. Δηλαδή ο Τσάρλι είναι τύπου θα βγω, θα πιω, θα φέρω κοπέλα σπίτι, θα γλεντήσω. Ναι,
Ναι, και... κάθε βράδυ έχει και άλλη κοπέλα, αλλά είναι πιο μίζερο, σε πιο μίζερη κατάσταση, ρε παιδί μου. Είναι... Τι είναι φυσικό θεραπευτή? Όχι, είναι νομίζω. Οδοντίατρο. Οδοντίατρο είναι. Οδοντίατρο είναι. Παιδιά, στοίχημα ότι είναι οδοντίατρο. Εντάξει, παιδιά. Δεν είναι οδοντίατρο. Ωραία, γιατρό δεν είναι πάλι. Είναι οδοντίατρο. Αυτό που δεν είναι γιατρό. Είναι οδοντίατρο. Στοίχημα τώρα, αλήθεια. Εγώ οδοντίατρο. Είναι φυσιοθεραπευτή, έχει γραφείο. Είμαστε δύο και είσαι μία. Ψάξτε το, παιδιά, θα το ψάξω. Δεν βάζει στοίχημα. Λοιπόν, παιδιά, μετά την εκπομπή. Θα βάλουμε στοίχημα. Ωραία, έλα, ναι. Στην επόμενη εκπομπή θα μάθω ποια κέρδισε 50 ευρώ. Τι 50 ευρώ? Ωραία, θα μου δώσει μαγιά 50 ευρώ, γιατί δεν είναι οδοντίατρος. 50 ευρώ θα μου δώσει η Ναταλία, λοιπόν. Και πάμε να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι. No Surprise, Radiohead. Ναι. Επιστρέψαμε από τους Radiohead και το No Surprise. Ναι. Να σημειωθεί ότι νίκησα στο στοίχημα και ότι είναι φυσιοθεραπευτής και όχι οδοντίατρος. Και 5 ευρώ δεν θα πάρεις. 50 ευρώ δεν θα πάρω. Γιατί φοβόταν η Μαβιάννα να το βάλει. Θα σκυράσει πίτσα, έλα. Ποιος φοβότανε? Εντάξει, να βάλουμε άλλο τώρα. Ωραία, στο λήξουμε. Να βάλουμε άλλο. Ωραία. Ποιος φοβότανε? Θα πω εγώ για την επόμενη σειρά. Μπορεί να έχει δεύτερη δουλειά που να είναι οδοντίατρος. Εντάξει, θα πω. Και βάζουμε το βίντεο, βάζουμε στοίχημα και βάζουμε το βίντεο που τραβήχτηκε πριν. Γιατί τραβήχτηκαν αυτά που είπαμε για να δει αν όντω είπε πω φοβάται. Εντάξει, με 50 ευρώ που δεν είπε που φοβάσαι. Στο δεύτερο στοίχημα. Ωραία, έλα, πες, πες. Ωραία, να πούμε για την επόμενη σειρά που είναι η αγαπημένη μου. Βασικά, όχι, βασικά δεν είναι η αγαπημένη μου. Είναι η δεύτερη αγαπημένη μου, είναι το Gossip Girl, παιδιά, είναι τέλειο. Είναι. Δεν είναι πολύ παλιά. Στο Manhattan. Ναι, βασικά είναι στο Manhattan και μιλάει για την elite του Manhattan. Δηλαδή. Θα έλεγα για. Έτσι το μεταφράζει το στάδιο. Πολύ αστείο. Manhattan Zelia. Την αφρόκρεμα του Manhattan. Μ' αρέσει σαν λέξη. Αυτά, okay. Αυτά είναι βασισμένα. Μου ανοίγει την όρεξη, ρε, γιατί είναι elite φρυγανιέ. Φρυγανιέ. Και τα φρόκρεμα. Αυτό είναι γλυκό. Πού το σκέφτηκε αυτό, παιδί. Συνειρμή. Ναι, θα πω ότι βασικά αυτή η σειρά είναι. Μιλάει για τη ζωή κάποιων εφήβων. Όχι όποιον και όποιον δηλαδή, που ασχολούνται πάρα πολύ μαζί τους. Και κάπου διάβασα βασικά σαν φωτογραφία το έχει ότι είναι ο φιάλτης των γονιών τους αυτά τα παιδιά. Είναι βασισμένη σε βιβλίο. Το βιβλίο δεν έχει σχέση με τη σειρά. Το έχω διαβάσει και είναι πολύ απογοητευτικό. Αλήθεια. Αλήθεια. Εγώ δεν το έχω διαβάσει. Τον έχει σαν πολύ κολόπεδο. Την... Ενώ είναι ο Τζακ Μπας. Εγώ, ναι. Να πούμε ότι... Είναι το καλό παιδί, ρε, στο, στη σειρά. Έχει... Βασικά είναι δύο φίλες, η Μπλερ και η Σερίνα. Και γενικά... Η πρωταγωνίστρια είναι η Σερίνα. Η Σερίνα, ναι. Υπάρχει, αφηγείται το Gossip Girl κάποια πράγματα. Που συνείδητα μηνύματα. Είναι, το Gossip Girl είναι... Ωραία. Είναι ένα site, γι' αυτό ονομάζεται έτσι, που η κουτσομπόλα δηλαδή γράφει για τις ζωές των συγκεκριμένων ατόμων πράγματα, ποστάρει όποιος θέλει. Τα οποία δημοσιεύονται, δηλαδή, σε όλο τον κύκλο. Δεν θα πω ποιος είναι το Gossip Girl, γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει δει αυτή τη σειρά, οπότε θα απογοητευτεί και δεν θα την αρχίσει. Να πω ότι αυτή η φιλία. Απογοητευτεί, λέει, τη σκάλα τη σειρά. Δεν θα απογοητευτείτε, είναι πολύ ενδιαφέρον. Όχι, αφού δεν βλέπετε. Άμα τη πω ποιο είναι, θα απογοητευτούν. Αυτό λέει. Γι' αυτό να μην το πει καλή. Όπω σε μένα που μου κάνει κάποιο spoil. Ψέματα αυτά. Παίρνει, κάνει συνέχεια spoil. Για τα spoil. Εσύ μου έκανε. Μου έχει πει τα πάντα. Η Πέννη μου έχει πει τα πάντα. Αν πει τίποτα, άμα πει τίποτα εδώ. Συγγνώμη από μόνο. Συγγνώμη, βασικά θα κόψουμε την εκπομπή. Θα κόψουμε την εκπομπή. Έτσι, κατευθείαν. Λοιπόν, εγώ ακούσουμε. Όχι, δεν θα ακούσουμε. Δεν θα ακούσουμε. Λοιπόν, θα πω ότι... Λοιπόν, θα πω ότι... Μέσα από αυτή τη φιλία που έχουν αυτές οι δύο κοπέλες και τσακώνονται και τα βρίσκουν και μιλάνε για τις σχέσεις τους με τα αγόρια, για τις σχέσεις τους με τις άλλες κοπέλες στο σχολείο και γενικά τα παιδιά. Είναι η Μπλερ και η Σερίνα που είναι οι κολλητές, είναι τελείως δύο διαφορετικοί χαρακτήρες. Γιατί γελάτε κορίτσια, πάντα μου λένε αστεία, δεν είναι. Ωραία, πάμε να ακούσουμε. Όχι, δεν θα ακούσουμε, γιατί εγώ δεν είμαι. Άρα θα ακούσουμε. Ας ακούσουμε, ρε παιδιά μου, χαλάτε. Θα ακούσουμε το Heart Shape Box από τους Evanescence όμως. Ωραία. Για την πιο αγαπημένη μου σειρά από όλες. Και των τεσσάρων είναι από τότε. Ναι, βασικά και των τεσσάρων είναι πολύ αγαπημένη. Και περιμένουμε να βγει το τρέιλερ, βασικά που θα το δούμε. Αλλά περιμένουμε να βγει το τέταρτη σεζόν. Το τρέιλερ, λοιπόν, η τέταρτη σεζόν ήθελα να πω. Και για το τρέιλερ περιμένουμε τόσο καιρό. Η τέταρτη σεζόν πότε βγαίνει, παιδιά? 6 Απριλίου. 6 Απριλίου. Ναι, 17 Απριλίου βγαίνει. 6 Απριλίου. Και εγώ 6 Απριλίου ακούω. Ωραία, και εγώ 6 Απριλίου ξέρω. Έτσι αλλιώ κάθε χρόνο βγαίνει αυτά. Κάθε σεζόν γίνει κάθε χρόνο Απρίλιο-Μάρτιο. Είναι τέλεια αυτή η σειρά. Λοιπόν, είναι επική σειρά. Είναι 10 επεισόδια. Και δράμα αυτά. 10 επεισόδια και δεν φτάνουν τα 10 επεισόδια. 30 επεισόδια έχουν βγει μέχρι στιγμή. Δεν φτάνουν καθόλου, καθόλου δεν φτάνουν. Λοιπόν, θα δούμε το τρέιλερ και θα γυρίσουμε να πούμε και άλλα πράγματα. Ωραία. Ναι, ναι, ναι.
tempting to see your enemies as evil. But there's good and evil on both sides in every war ever fought. They have a choice. They can live in my new world, or they can die in their old one. Things are a bit tense right now. I don't think I'm talking my way out of this one. If the wildlings breach the wall, they roll over everything and everyone. Given the opportunity, what do we do to those who've hurt the ones we love? I want to know which side you're on. Tell your father I'm here. And tell him the Lannisters are the only ones who pay their debts. You'll fight over him like beasts until you tear him apart. I will burn our house to the ground before I let that happen. Wolves! Tonight we fight! There's only one hell. The one we live in now. If you want justice, you've come to the wrong place. Παιδιά, ο Τζέιμι κουρεύεται. Γιατί έχει δει σου Ο Τζέιμι είναι κούκλος, παιδιά. Κουρεύεται. Και το έλεγα από το πρώτο επεισόδιο που τον είδα ότι ήταν κούκλος και ακόμα συνεχίζει να είναι. Είναι ο πρίγκιπας Γλυκούρης. Εγώ σου έλεγα πριν αρχίσεις κάνω. Εγώ λέω ότι είναι ο πρίγκιπας Γλυκούρης από το Σρέκ. Το λένε γενικά. Αλλά επίσης να πω ότι αυτή η σειρά είναι πολύ καλή επειδή δεν έχεις, μπορείς να έχεις όποιον θες αγαπημένο χαρακτήρα. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Ναι, αλλά είναι πολύ ρεαλιστική. Δηλαδή λένε good guy George R. Martin. Γιατί του σκοτώνει όλου. Σου μαθαίνει ότι η ζωή είναι έτσι όπω είναι και ότι επειδή σε αγαπά, α πούμε, τον τάδε, δεν σημαίνει ότι θα ζήσει να τον δει όλη τη σειρά να γίνει σαν. Ναι, και εγώ θα πεθάνει και πρέπει να το αποδεχτεί. Θα πεθάνει. Λοιπόν, όλοι να πω. Λοιπόν, να πούμε πω δεν είναι αυτό το στερεότυπο. Γιατί πιστεύουν πω θα αρχίσει η σειρά, θα έχει από το πρώτο κύκλο ένα αγαπημένο χαρακτήρα, πεθάνει κατευθείαν. Αυτό έχει. Δεν είναι ακριβώ αυτό. Δεν είναι ακριβώ αυτό. Δεν έχει τέτοιο αιματοχυσή από κεντρικού χαρακτήρε συνέχεια. Δεν είναι. Είπαμε για την Μπέννη, δεν το είπα, κλείστε την εκπομπή. Είναι αυτή πρώτα. Να πω ότι άμα κάποιος θέλει να ξεκινήσει αυτή τη σειρά, να μην το πει σε κανένα, να κλειστεί μόνος του σε ένα πατάρι, να δει όλη τη σειρά. Πέθανε αυτός, θα σου πούνε κατευθείαν. Θα σου πούνε με το που πει, βλέπω Game of Thrones, α, πεθαίνει αυτός, αυτός και αυτός. Μην το κάνετε. Αφού πεθαίνει ο. Είναι 30 επεισόδια, μία ώρα το καθένα, 30 ώρες. Καθίστε, δείτε το. Θα 30 ώρες, θα με λάθει. Δείτε τα. Το Σάββατο. Υπάρχουν βέβαια κάποιοι χαρακτήρες οι οποίοι είναι σταντέ ότι δεν θα τους χωνέψεις και ο κυριότερος είναι ο Τζόφρι. Γιατί ποιος δεν συμπάθει τον Τζόφρι, παιδιά. Εγώ θέλω να σημειώσω ότι ο αγαπημένος μου χαρακτήρας είναι ο Τίριον. Γιατί είναι πολύ. Και εμένα μου αρέσει Καλής. Καλά, η Καλής επίσης, εντάξει. Με τους Δράκους. Τώρα να. Είναι μια σειρά που είναι για το μεσαίο, έτσι δεν έχουμε πει. Βασικά μεσαιωνική. Είναι μεσαιωνική εποχή. Σε μια φανταστική βασικά εποχή. Δεν υπήρχαν Δράκοι. Γιατί είναι για Δράκους, είναι για όλα αυτά. Και παίζεται ένας θρόνος. Και βλέπουμε. Ακόμα δεν έχουμε καταλάβει ποιος θα τον πάρει το θρόνο. Υποψιαζόμαστε όλοι κάτι, υποστηρίζουμε κάποιον. Υπήρχαν, ναι, 7 βασίλεια. Στα οποία υπήρχε ένας βασιλιάς ο οποίος πέθανε. Και μετά από τότε βλέπουμε. Ποιοι διεκδικούν αυτό το θρόνο, όλες αυτές τις οικογένειες. Μάχες, έρωτες, δολοπλοκίες, ίντριγκες. Ίντριγκες αυτό εννοώ. Πολύ ωραία. Επίσης είναι. Έχει πολύ αιματοχυσία. Τα σκηνικά έχει, είναι υπέροχα έχει και όλα τα κουστούμια. Ανατροπή. Ανατροπή έχει σε κάθε λεπτό δηλαδή. Επειδή είναι, ναι, είναι ένα επεισόδιο που θα το χαρίζει να. Πρέπει να το επεξεργαστείς όλο αυτό που είδες. Επίσης να πω ότι όταν έβλεπα εγώ το κόκκινο γάμο. Είχα. Δεν λέω σπόιλ, το κόκκινο γάμο. Είχα πάθει κατάθλιψη ζωής μου, παιδιά, ήταν και Χριστούγεννα. Υπάρχει βίντεο στο YouTube που δεν είχα δει, δεν είχα φτάσει στον τρίτο κύκλο και είχα δει τις αντιδράσεις των ανθρώπων από τον κόκκινο γάμο. Είναι το ένα το επεισόδιο του τρίτου κύκλου. Αυτό μα είναι όλοι χαρούμενοι και μετά κάνουν. Ναι, μετά αντιδράσεις την ξενέρα στη φάτσα του βασικά. Ωραία, να ακούσουμε το τραγούδι. Να ακούσουμε το cover. Να ακούσουμε, ναι, το. Είναι το metal cover και να πω αυτό που είπα πριν. Ότι λέγεται The Song of Fire and Ice. Αυτό τέλος πάντων. Γιατί. Το Fire είναι η Καλής, δηλαδή η μητέρα των δράκων και Snow είναι ο Ice είναι ο Snow. Και Ice είναι ο Jon Snow. Οπότε φανταστείτε, ό,τι θέλετε. Εγώ ανατρίχιασα πριν μου το παιδί. Αυτό είναι. Αυτά. Ας τα ακούσουμε. Ας τα ακούσουμε. Ακούσαμε αυτή τη metal version του Game of Thrones. Του soundtrack, έτσι, το πιο γνωστό. Theme song. Ευχαριστούμε που ακούσατε. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτή ήταν η εκπομπή. Λοιπόν, ήμασταν η Άννα. Η Μπέννη. Μαβιάννα και να.
Και η Ναταλία, με άλλο αναγραμματισμό βγαίνει και το όνομα μας στο Big Bang Theory, το Ban. Ban. Άρα είμαστε Big Bang Theory. Big Bang Theory, λοιπόν. Και να πούμε ότι θέλουμε, βασικά όχι θέλουμε, να μας κάνετε like σε λίγο, να μας κάνετε like στο Facebook. Και να μας βλέπετε κάθε Τετάρτη 7 με 8. Να μας ακούτε βασικά. Και για να μας βλέπετε. Αν θέλετε να τρομάξετε, μπορείτε να κάνετε και ένα like. Usmile.gr www.usmile.gr κάθετος web TV. Και να μας βλέπετε. Ναι, αυτά. Αν μας αρέσει, θα δείτε. Καλή βράδυ. Καλή συνέχεια, ό,τι και να κάνετε. Αυτά. Γεια σας. Είσαι παιδί που χρειάζεται βοήθεια. Ξέρεις κάποιο παιδί που έχει ανάγκη να το βοηθήσουν? Υπάρχει μια γραμμή που γίνεται σύνθημα βοήθειας για κάθε παιδί. 1056. Εθνική γραμμή SOS από το χαμόγελο του παιδιού. 1056. Μπορείς να καλέσεις ανώνυμα και δωρεάν όλο το 24ωρο, κάθε μέρα.